Σε απόλυτο φρούριο έχει μετατρέψει το σπίτι του 27χρονος, ο οποίος φέρεται να διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Πρόκειται για πρόσωπο γνωστό στις αρχές, που απασχόλησε ξανά την ΙΚΑΝ για υποθέσεις ναρκωτικών. Φαίνεται μάλιστα να είναι ο άνθρωπος που έδωσε την τελευταία μοιραία δόση στον 35χρονο Μανώλη από την Ελλάδα, ο οποίος το μεσημέρι της 21ης Φεβρουαρίου βρέθηκε νεκρός σε παρακείμενο χωράφι. Ο ύποπτος είχε διαμορφώσει το υπόγειο της οικίας του σε περίπτερο για πώληση ναρκωτικών. Μάλιστα, υπήρχε ειδικά διαμορφωμένο παράθυρο όπου έμποροι και χρήστες έδιναν την παραγγελία τους και παραλάμβαναν τα ναρκωτικά. Οι άνδρες ΙΚΑΝ είχαν θέσει για μέρες στην περιοχή στην Αθούπολη υπό διακριτική παρακολούθηση, αφού είχαν στα χέρια τους 5 εντάλματα σύλληψης εναντίον του 27χρονου. Εναντίον του εκκρεμούσαν αριθμός ενταλμάτων σύλληψης για ναρκωτικά που προέκυψαν από τις παρακολουθήσεις, ως επίσης και ένταλμα σύλληψης για πρόσφατη υπόθεση ανθρωποκτονίας. Κάτω από άκρα μυστικότητα, στήθηκε η γιγαντιά επιχείρηση από την ΙΚΑΝ, τον ειδικό αντιτρομοκρατικό ολαμό και την αστυνομική διεύθυνση Λευκωσίας για τη σύλληψη του 27χρονου. Τα μέλη της αστυνομίας, με τη χρήση ειδικού μηχανήματος, έσπασαν τον τοίχο του σπιτιού για να μπορέσουν να μπουν, αφού η πόρτα της εισόδου ήταν από ατσάλι, όμοια με αυτές μεγάλων θησαυροφυλακίων. Η διαρρύθμιση της υγείας του είναι πρωτοφανής για τα κυπριακά δεδομένα. Από τη σκηνή παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια όπως χρήματα, χρυσαφικά, ως επίσης και ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες προσπάθησε ανεπιτικώς να καταστρέψει ρίχνοντάς τις στον τζάκι της οικίας του. Ο ύποπτος είχε τοποθετήσει κάμερες υψηλής ευκρίνειας για μεγάλες αποστάσεις, έτσι ώστε σε περίπτωση που πλησίαζαν αστυνομικοί να είχε άμεση ενημέρωση. Η μεγάλη επιχείρηση αστυνομίας άρχισε το μεσημέρι. Η ώρα είναι 3 και η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα, επιστρατεύτηκε και πυροσβεστικό όχημα για να κατεβάσουν τις κάμερες όπου ο ύποπτος είχε στην ταράτσα του. Ο 27χρονος οδηγήθηκε για ανάκριση, ενώ αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.